Καλησπέρα σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο Farming Simulator 19 με το μικρό Μήτρο στο κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε ένα επεισόδιο που θα θερίζουμε την πατάτα, θα τη μαζεύουμε με δυσκολία αρκετή, θα έρθουν τα πάνω κάτω, θα γίνουν αρκετά λάθη, οπότε μετά στο τέλος θα δικαιωθούμε, θα πάμε να πουλήσουμε και την πατάτα, αλλά θα κάνουμε και μια άλλη διαδικασία, να την περάσουμε και από παραγωγή ένα νέο μαγαζί που έχει ανοίξει εδώ πέρα και θα βγάλει μερικά υποπροϊόντα της πατάτας. Οπότε μείνετε σε όλη τη διάρκεια του βίντεο να δείτε τι ακριβώς πραγματάκια θα γίνουν. Στην αρχή, μέχρι το 8ο λεπτό, η κάμερα έβγαλε ένα πρόβλημα, οπότε έχασα το αρχείο από τη facecam μου, αλλά από το 8ο λεπτό και μετά έχουμε κανονικά facecam από μένα μέσα στο παιχνίδι. Ελπίζω να αντέξετε αυτό το λάθος που έγινε και να απολαύσετε το σημερινό επεισόδιο, γιατί πιστεύω έχει γίνει αρκετή δουλίτσα και γίνονται αρκετά πραγματάκια και αρκετές συζητήσεις με τον κιθαριστίδη και μερικά άλλα νέα άτομα στη σειρά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο και ελπίζω να σας αρέσει, παιδιά. Αχ, καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, σήμερα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχει γίνει και το αλφα-αλφα. Το χωράφι μας όλο είναι σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα, το μοβ. Πανέμορφο χωράφι, όλο αυτό το τεράστιο που πάει μέχρι πάνω. Δίπλα εδώ έχουμε το wheat μας, που έχει γίνει και αυτό και είναι έτοιμο για harvest. Οπότε έχουμε τρία χωράφια τεράστια. Δύο τεράστια και ένα το μικρό, αλλά θα είναι τεράστιο γιατί με αυτόν τον τρόπο που θα μαζέψουμε τις πατάτες, παιδιά, πιστέψτε με, θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό εδώ πέρα το τεράστιο το χωράφι. Οπότε σήμερα έχουμε πάρα πολύ δουλίτσα να κάνουμε. Οπότε όπως είμαστε εδώ μέσα στο Lucern, πάμε γρήγορα να πάρουμε το τραχτεράκι μας εδώ το κόκκινο, να πάμε να πάρουμε τα εργαλεία μας από τον κυραριστίδη. Πάμε μια βόλτα τον κυραριστίδη, να του πούμε καλημέρα, να μας δώσει τα εργαλεία που θέλουμε να θερίσουμε την πατάτα και να δούμε ότι θα μαζευτεί με αυτόν τον τρόπο που θέλω. Θέλω να κάνουμε. Επειδή το μηχάνημα για την πατάτα είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά έχει ανοίξει ένα εργοστάσιο εδώ πέρα που θα μας προσφέρει αρκετά χρήματα να πάρουμε νέα μηχανήματα και τέτοια. Θα πάμε εδώ. Του έχω παραγγείλει κάποια πραγματάκια να μας τα φέρει ο κύριε Αριστίδης. Καλημέρα κύριε Αριστίδη. Έλα γόρι μου, πού είσαι, καλημέρα. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Τα μηχανήματα μου τα έχεις φέρει όλα, έτσι? Ναι, είναι εδώ, τα έχω μέσα. Αυτός όλα. Είσαι. Αρχοντά μου. Λοιπόν. Σε λίγες μέρες φεύγω για μετά τα Χριστούγεννα που θα κάνουμε εδώ το παρτάκι που έχεις κανονίσει. Ναι! Φεύγουμε, πάμε σε άλλη πόλη. Θα έρθεις μαζί μου εσύ. Εγώ! Δεν σε αφήνω εδώ πέρα. Έχω γυναίκα, ρε! Θα πάμε μαζί, θα σου κλείσω τα εισιτήρια και θα ανοίξουμε εκεί καινούργια επιχείρηση να βοηθάς εσύ εμένα και εγώ εσένα. Ωραία! Μέσα. Θα αφήσουμε εδώ τη γυναίκα. Κλείσαμε, ναι. Δηλαδή. Ναι, θα έρθεις ναι, μαζί ναι. Μου. Εννοείται. Αυτό ρε. Είσαι, ρε, Άρχοντα. Αυτό μαζί σου, ρε Μήτρο. Λοιπόν, σήμερα θέλω να πάρουμε τα μηχανήματα και αριστείτε που σου είχα πει για την πατάτα. Θα πω στο παιδί να τα βγάλει έξω. Να πάω να πάρω. Έχω πάρα πολλή δουλειά. Μετά θα μου πεις εσύ που πρέπει να πάω να πουλήσω. Τι να πουλήσω? Να κανονίσουμε. Ποια? Θέλω. Το εργοστάσιο, θα μου πεις που είναι, γιατί δεν θυμάμαι εγώ. Ποιο εργοστάσιο? Που μου είχες πει ότι φτιάχνει τις πατάτες που ωραί, τηγανιτές πατάτες και επεξεργασία που τις κάνω με λίγα λόγια. Τον άλλον κάτω λίγο. Είσαι άρχοντας. Ναι, ναι, θα στα πω. Μάγκας. Τα λέμε κύριε Αριστίδη σε λίγο. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, χρειαζόμαστε εδώ στο Potato Technology. Όπως βλέπετε, είναι αυτά εδώ πέρα για να τις φυτεύεις. Και γι' αυτό που είναι για να τις μαζεύεις είναι αυτά εδώ πέρα που κάνουν 150.000 και βάλε. Εμείς θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα. Έχει 1,6 μέτρα. Θα μας φάει λίγο ώρα, αλλά είναι το μικρό μας χωράφι. Αυτό βγάζει την πατάτα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, βάζει το χωνί αυτό μέσα και την περνάει εδώ μέσα στη σίτα και αυτό απλά τις πετάει εδώ πίσω. Μετά εμείς πρέπει να περάσουμε να τις φορτώσουμε με κάποιο τρόπο. Θα δούμε αυτός ο τρόπος πώς θα είναι. Κύριε Αριστίδη, έρχομαι να τα πούμε μετά. Μόλις προχωρήσω λίγο να δούμε πώς πάει, να σου πω πώς πάει, να ξέρεις. Να το έχεις στο νου σου κι εσύ. Έγινε, αγόρι μου, τα λέμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το μηχανηματάκι μας. Θα πάμε να το κοτσάρουμε, να το δούμε πώς δουλεύει αρχικά. Ωραία. Όπως βλέπετε, αυτό είναι το μηχάνημά μας, παιδιά. Πάμε να το κάνουμε και ένα σέρβις τώρα γιατί θα χρειαστεί. Το πήραμε μεταχειρισμένο, να γλιτώσουμε μερικά λεφτά. Έκανε 1500 λιγότερο, οπότε είναι αρκετά τα λεφτά. 100 ευρώ μας πήρε εδώ το παλικάρι για να μας το επιδιορθώσει. Οπότε βγήκαμε κερδισμένοι από αυτό που το πήραμε μεταχειρισμένο. Φεύγουμε κατευθείαν τώρα. Πάμε στο χωράφι με την πατάτα να δούμε τι θα γίνει. Ο τρόπος που θέλω να μαζέψω την πατάτα είναι με αυτό το μηχάνημα να τη σηκώσει από το έδαφος, να τη βγάλει έξω και μετά να περάσουμε το loading vago, ελπίζοντας ότι θα μαζεύει την πατάτα από κάτω και να πάμε να την πουλάμε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε πάμε να δούμε ότι όλα πάνε καλά. Αυτό θα πιάνει δύο σειρές με την πατάτα. Οπότε θα μας πάρει λίγη ωρίτσα. Έως πολύ ωρίτσα.
Λοιπόν, τώρα να δούμε. Το κατεβάζουμε. Μπαίνει μέσα στο χώμα και απλά το πατάς και βγάζει την πατάτα σιγά σιγά πίσω. Θα προχωρήσουμε. Μαζεύει μερικές πατάτες μέσα, όπως βλέπετε. Και πότε θα τις πετάξεις πίσω? Πρέπει να κάνεις unload συνέχεια. Ή το κάνει μόνο του μετά? Α, το κάνει μόνο του μετά, παιδιά, ωραία. Οπότε συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα. Έχουμε πολλή δουλειά. Όπως βλέπετε τώρα πετάει την πατάτα πίσω και πετάει αρκετές πατάτες πίσω. Έπρεπε να πατήσει στο start το unload here και δουλεύει σαν να πετάει συνεχώς απ' έξω. Οπότε τις πετάει συνέχεια τις πατάτες εδώ σε μια σειρά, μετά έρχεσαι εσύ και τις μαζεύεις με όποιο τρόπο θες. Ό,τι γουστάρεις, με το χέρι, με το χέρι. Εδώ το πάει ο Χάνης. Χάνης, το έχεις, αγόρι μου? Μάλιστα, αφεντικό το έχω. Το καταφέρουμε? Ναι, αφεντικό. Για να σε δώρε, παλικάρι μου. Για να ψάξω κάτι θέλω. Το έχω, το έχω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο στο γκαράζ να δούμε αν μπορώ με το loading wagon να μαζέψω την πατάτα από κάτω. Το loading wagon δεν μαζεύει την πατάτα από κάτω, παιδιά. Με λίγα λόγια μου λέτε ότι την πατήσαμε τώρα. Την πάτησε, αφεντικό, την πάτησε. Με λίγα λόγια μου λέτε ότι την πατήσαμε τώρα. Την πάτησε, αφεντικό, την πάτησε. Και είναι πολύ πατάτα. Θα κάνει. Έκανε πατάτα, αφεντικό. 2, 3. Άρα δεν κάνει μόνο χάνει πατάτα. Πάνω από 10 σειρές. Κάνει και αφεντικό πατάτα. Θα ήταν λίγες να πέραμε τον κουβά. Αλλά τώρα δεν είναι λίγες, παιδιά. Χάνς. Έλα, αφεντικό. Την πατήσαμε, παιδιά, τώρα. Πώς θα το μαζέψουμε? Άμα τις βγάλουμε εμείς, θα τις πετάξουμε κάτω και βλέπουμε μετά. Και πάει και με 4 χιλιόμετρα. Είναι αργή διαδικασία. Θα μας πάρει αρκετή ώρα. Μου φαίνεται ότι κάτι σκέφτηκα που μπορεί να μας βοηθήσει να μαζέψουμε την πατάτα έτσι από κάτω, όπως είναι τώρα. Οπότε θα το πάμε με προσοχή να βγάλουμε όλες τις πατάτες από κάτω. Εδώ δεν ξέρω, δεν με αφήνει να βγάλω 3-3. Τώρα βγάζει. Ωραία. Το πας περισσότερο εδώ. Τέλεια. Βγάζει και πολύ σκόνη πίσω και δεν βλέπεις άμα το μαζεύεις ή όχι. Έχω αφήσει μερικές εδώ. Οπότε πάμε με προσοχή τώρα, παιδιά, να προχωρήσουμε λίγο τη διαδικασία αυτή, γιατί είναι διαδικασία που θα μας φάει πάρα πολύ χρόνο. Θα μας ζωρίσει λίγο, αλλά πιστεύω το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Εδώ τη σειρά αυτή έχει άχτη να τη μαζέψει. Τώρα, παιδιά, μόλις τελειώσω αυτή τη σειρά, θέλω να πάω να δοκιμάσω να πω στον κεραριστήδη άμα έχει αυτό το μηχάνημα που έχω στο νου μου για να μαζεύουμε την πατάτα από κάτω και αν δουλεύει και αυτό. Να δούμε με αυτές τις προσπάθειες που έχουμε κάνει τώρα, αυτές τις σειρές, αυτές τις πατάτες που βρίσκονται ήδη κάτω. Να το βάλουμε εδώ στην ακρούλα. Να δούμε λοιπόν με αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει και πείτε με αυτές τις τρεις σειρές που έχουμε πάει πάνω κάτω, πόσο πατάτα θα βγάλουμε από αυτό που είναι χύμα ήδη κάτω στο έδαφος. Πάει καλά? Χάνουμε πολύ προϊόν από αυτό? Θέλει περισσότερη προσοχή? Αξίζει να νοικιάσουμε ένα μεγαλύτερο και να κάνουμε όλο το υπόλοιπο με κάποιο άλλο τρόπο για να βγάλουμε τα λεφτά μας? Θα το δούμε. Πάμε να πούμε στον κεραριστήδη εδώ από κάτω άμα έχει το μηχάνημα που θέλουμε. Όπα. Όπα. Έλα, κεραριστήδη. Έλα, γόρι μου, μην τρόμαξες. Τι κάνουμε? Πού είσαι, ρε? Λοιπόν. Έλα, πες μου. Το μηχάνημα, καλό, χρυσό, 1,8 ναι. μέτρα. Αλλά... Μου έχει βγάλει την πίστη πάνω. Έχω κάνει μόνο 3 σειρές και έχω πεθάνει. Γιατί, ρε? Θέλω να μου δώσεις εκείνο το μηχάνημα. Ποιο? Που ρουφάς από κάτω πράγματα και τα πετάει, ναι, πίσω σε τρέιλ, να τη δω αν δουλεύει. Τη φυσούνα, στο λες. Τραχτεράκι μου, να δω πόσο έχω βγάλει μέχρι στιγμής. Αλλιώς θα σου πω να κάνουμε κανένα κουμάντο, να φέρουμε κανένα άλλο χάρβεσα για πατάτα. Τι λες? Ωραία, ναι, το έχεις? Ναι, θα το κουμάντο, ναι. Το έχεις, ε? Το έχω, ναι. Σε πόσο ώρα θα μου το φέρεις? Το έχω στην αποθήκη μέχρι. Ωραία, πάμε λεπτά το σπίτι. Να πάρω το τραχτεράκι μου και έρχομαι εδώ, θα μου το έχεις. Ωραίο. Ναι, ρε. Έρχομαι. Άντε, έλα, τραβά. Ωραία, παιδιά. Τα καταφέραμε. Ελπίζω να δουλεύει τώρα με το τραχτέρ μας και να μην θέλει περισσότερα άλογα. Περισσότερα άλογα έχουμε το κόκκινο, αλλά τώρα είναι σε λειτουργία, οπότε πρέπει να πάρουμε αυτό εδώ πέρα να δούμε αν δουλεύει με αυτό. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε όπως βλέπετε την καρότσα με το φέν το τραχτεράκι. Πάμε να πάρουμε το μηχάνημα στον κεραριστήδη. Αυτό μπαίνει μπροστά το μηχάνημα. Τώρα, καλό είναι να μην κοτσέρνετε και μπροστά, γιατί δεν έχω και πολλά πραγματάκια μπροστά σε αυτό το τραχτεράκι. Μικρό είναι το άτιμο. Πάμε να δούμε. Περίμενε, ρε. Θα σκοτωθούμε εδώ πέρα με τον άλλον τον άνθρωπο. Αυτό εδώ πέρα το τούμπανο είναι.
Αυτό να μου πεις είναι μεγαλύτερο για το τραχτέρ σου, ρε στράτο. Ρε Μήτρο, πού πας, ρε Καραμήτρο. Πού πας. Θέλει και ηλεκτρονικά. Ούτε αυτό έχει ηλεκτρονικά μπροστά, βλέπω. Πώς τον κυριαριστήδη. Άμα έχει κανένα κονέ να μας δώσει κανένα τραχτεράκι, κανένα τέτοιο εδώ πέρα που βλέπω εδώ, να έχει κανένα... Αχ, θα μπούμε σε έξοδα σήμερα. Λοιπόν, κυριαριστήδη. Έλα, γόρι μου, πες μου, πες τι μου, έγινε, θα πάλι, μπορείς να μου κάνεις τη χάρη και ό,τι θες από μένα. Τι έγινε, πες μου. Για σήμερα και μόνο. Ναι. Να νοικιάσω ένα τραχτεράκι να μπορώ να χρησιμοποιήσω το μηχάνημα, γιατί το δικό μου δεν τα περί... Τι με πέρασες, ρε. Πάρε, ρε, προσπεκτούς. Ωραίος, κυριαριστήδη, ευχαριστώ. Πάρε, ρε, αγόρι μου, ό,τι θες. Αυτός είναι άνθρωπος, ρε. Είμαι, ρε. Πάμε σε μικρά, μην το ξοδέψουμε τώρα τον άνθρωπο. Πάρε ό,τι θες, όπα. Βάλω αυτό το φεντ. Πάρε ακριβώς μα θες. Να τον νοικιάσω. Ό,τι γουστάρεις, καντέλ. Κυριαριστήδη, είσαι θεός. Δεν είμαι θεός, είμαι θεός είμαι. Λοιπόν, πήραμε αυτό το τούμπανο εδώ, το τραχτέρ. Φεντ. Δεν κοίταξα καν ποιο είναι. Το είχε ετοιμοπαράδοτο εδώ, κυριαριστήδης, το πήρα. Όμορφα. Αυτό το κοτσάρι. Τέλεια, και είναι και στο χρώμα του. Μπορείς να πεις ότι το πήρα για αυτό το λόγο. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Τεχνολογία πιάνουμε πρώτη φορά στα χέρια μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν αξίζει τον κόπο τώρα να κάνουμε, παιδιά, αυτή τη διαδικασία με την πατάτα. Κάτσε μωρέ. Πιστεύω θα το σηκώνει γιατί είναι 115 άλογα. Δεν θυμάμαι, έλεγε μέχρι 115 άλογα πρέπει να έλεγε το μηχάνημα. Unfold pipe. Ανοίγεις το pipe. Ανοιχνεύει κατευθείαν μόνο του που είναι το trailer. Πατάς turn on. Και απλά ρουφάει τώρα μέσα από εδώ τα μαχαιράκια που βλέπετε. Και ελπίζω να κάνει τη δουλειά μας, παιδιά. Θέλει καλώδια για να το πάρει ρεύμα. Οπότε τα δικά μας δεν είχαν δυστυχώς. Ωραία, τις τρεις σειρές τις παίρνει με τη μία. Έχει βγάλει αρκετό από ό,τι βλέπω. Όπα, 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 όπα. Γιατί δεν πετάει τώρα, αυτό το γέμισε. Δεν έχει γεμίσει ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, κάτι προβληματάκια παίζονται τώρα εδώ πέρα. Πάμε να πάρουμε το άλλο το τρέιλ που είχαμε φτιάξει μετατροπή για μπάλες. Εκείνο είχε μετατροπή 13... για 13 τόνους. Οπότε θα πάμε να το κάνουμε μια μετατροπή. Να δούμε, φταίει το τρέλερ, φταίει το μηχάνημα, γιατί το μηχάνημα καν δεν το βάζει μέσα. Α, έχει πατάτες μέσα το μηχάνημα τώρα. Έχει 95 λέει. Λοιπόν, κάπου εδώ το έχουμε. Να το, εδώ είμαστε. Άμα δεν έχεις λεφτά, παιδιά, αυτό είναι. Παιδευόμαστε τώρα να βρούμε τρόπο να μαζέψουμε τις πατάτες. Κάτι παίζει ρόλο τώρα, παιδιά, εδώ πέρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει μείνει τώρα όλο κάτω. Αυτό το μηχάνημα μαζεύει από ό,τι λέει τις πατάτες. Και όχι από ό,τι λέει, τώρα μου τη δούλευε κιόλας. Γιατί στην αρχή μαζέψαμε 5.000 λίτρα από κάτω. Μια ευθεία κάναμε, μετά σταμάτησε. Παιδιά, ανακάλυψα τι φταίει που δεν τις μάζευε τις πατάτες από κάτω. Είναι πολύ μακριά το τρέιλερ και δεν φτάνει να πετάξει μέσα το καρπό, όπως βλέπετε. Τσεκάρετε λίγο. Τώρα δεν μαζεύει γιατί δεν φτάνει πίσω. Άμα κάνω μια σβούρα έτσι αναστροφή που γυρνάει στο πλάι το τρέιλερ, τσεκάρετε λίγο. Και γυρίσω. Μαζεύει. Την πετάει μέσα. Με το που ευθυγραμμίσω, σταματάει. Καταλάβατε τι πάθαμε τώρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, καταφέραμε, γεμίσαμε το τρέιλεράκι με πατάτα, το υπόλοιπο. Πάμε να ρωτήσουμε τον κυριαριστήδη τώρα να δούμε λίγο πού πάμε να το να βάλουμε, πού είναι το εργοστάσιο για να αρχίσουμε λίγο την παραγωγή και εκεί πέρα. Έλα, κυριαριστήδη. Έλα, γουρί μου, πες μου. Καλά. Έχω μπλέξει τα μπούτια μου σήμερα, δεν ξέρω τα μηχανήματα αυτά είναι, έχουν προβλήματα. Όχι γιατί, από ρε? Σένα, προβλήματα πρακτικά από το εργοστάσιο, δεν ξέρω. Ρε, και θα τους σχέσω, ρε. Δεν μπορώ να το μαζέψω τίποτα εδώ πάνω. Δεν έρχονται και οι εργάτες, σου έχω πει τίποτα. Γιατί, λοιπόν, έχω καταφέρει, έχω γεμίσει δύο καρότσες. Θα ναι. Μαζέψω και το άλογο. Θα τα καταφέρω μέχρι το βράδυ, θα το βγάλω σήμερα, πιστεύω. Ναι. Για πες μου, κύριε Αλυσίδη, πού είναι να πάω να διάσω λίγο τις πατάτες. Το εργοστάσιο, πού είναι, για πες μου. PGR. Plug PGR. Στο Plug PGR. PGR. Πριν το μαχηρώνα.
Μετά στο αριστερό μου χέρι όμως πηγαίνω για τον αχυρώνα. Ναι, πριν. Στο αριστερό ωραία, σου χέρι. Ωραία, θα το πω ότι με έστειλες εσύ. Θα πάρω τηλέφωνο. Έγινε κύριε Αρσίδη. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε έγινε, σε λίγο. Αγόρι μου. Λοιπόν, παιδιά, καταφέραμε. Βρήκαμε και πού είναι. Είναι στο Plug PGR. PGR. Να το Plug PGR. Δίπλα στον αχυρώνα. Ωραία, ωραία. Οπότε ακολουθάμε εδώ τη διαδρομή που πηγαίναμε για τον αχυρώνα. Που πουλάγαμε το σανό. Εδώ δεξιά. Εδώ στο δεξί χέρι μας. Και είπε στο αριστερό χέρι μετά το Plug PGR. Είναι το εργοστάσιο για την πατάτα. Αυτό εδώ πέρα το εργοστάσιο πρέπει να είναι το Plug PGR. Ωραία, μετά από αυτό μου είπε. Στο αριστερό μου χέρι. Όχι αυτό, αυτό είναι αποθήκες. Αυτό είναι το Plug PGR. Εδώ μέσα, Plug PGR. Εδώ βγαίνουμε εκτός. Να είμαστε εδώ. Με το που βγεις εκτός είπε μπαίνεις μέσα. Τι έχουν φτιάξει εδώ ρε, λακκούβα, κατηφόρα. Πω πω πω. Ωραία, ωραία. Πού να πάω να μιλήσω τώρα, πού να είναι ο κόσμος. Βλέπω παλέτες εδώ. Ωραία Μερσέντα. Τι έχουν φτιάξει εδώ ρε. SL500. Ψ, και μπέμπα εδώ. Πω 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 εργαλεία. Ω, θα σκοτωθούμε εδώ, τι είναι αυτό ρε. Καλησπέρα. Έλα, ποιος είσαι. Τι κάνετε, πώς είστε. Ποιος είσαι, λέω, καλά είμαι εγώ. Ο κ. Αρισίδης με έστειλε. Α, ο Μήτρος. Ο Μήτρος σήμερα, ναι. Σε πήρε ωραίος, τηλέφωνο. Ωραίος. Με πήρε, αυτός με πήρε, είναι, ναι. Είναι ο λοιπόν, άρχοντας του χωριού. Τι θες να σου φέρω εδώ πέρα για να αρχίσεις την παραγωγή. Λοιπόν, θέλω να βάλεις απ' όλα ό,τι έχεις. Ό,τι θέλω. Πουρέ, τηγανιτές, πατατούλες και πατατάκια, τηγανιτά. Τι τηγανιτά, πατατούλες. Τηγανιτά είναι. Ή μαλάτι, φτιάχνεις. Μαλάτι. Μαλάτι μόνο. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι θες από μένα. Αυτό έλειπε να έχεις και πρόβλημα. Θέλω πατάτες και νερό. Οπότε θες πιο πολύ νερό από την πατάτα μου λες. Θες σούπα κάτι τέτοιο, σούπα θέλω πατάτα και νερό. Νερό που θα βρούμε. Νερό θα κόψεις το λαιμό σου και θα βρεις. Τόσο πολύ που θες. Θα κόψεις το λαιμό σου. Πάνω από 20 τόνους. Πάνω από 20 τόνους. Πατάτα σου έχω αρκετή, έχω φέρει τώρα 7 τόνους και έχω κάνει μια σειρά μόνο. Η πατάτα είναι και αρκετή. Και έχω και άλλους 13. Θέλω νερό όμως. Στο επόμενο τρέιλερ θα σου φέρω και τους υπόλοιπες στη διάρκεια της ημέρας. Μέχρι το βράδυ πιστεύω θα το έχω τελειώσει το χωραφάκι μου. Ωραίος. Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Πάνω σου αφήσω. Πού τι αφήνω αυτό, ρε παλικάρι. Πίσω εδώ. Από πίσω. Πίσω, ναι. Έγινε, ευχαριστώ. Θα σου φέρω τους υπόλοιπους σήμερα. Ναι, και σου φέρω και το νεράκι σου. Ωραία, παιδιά. Πάμε καλά, πιστεύω. Εδώ το μακάν. Το εργοστάσιο. Εδώ βάζει το νεράκι. Εδώ μου είπε πίσω, βάζω την πατάτα. Πού όμως πίσω. Α, εδώ. Εδώ πρέπει να είναι. Και πίσω βγάζει τα προϊόντα ή μπροστά, θα δούμε. Λοιπόν, πατάτες δεν αδειάζεις εδώ. Πού να αδειάζεις τώρα, να αδειάζω πίσω ή εδώ στο πλάι, ρε γαμώτο. Πίσω μου είπε αυτός, ρε. Α, εδώ θα εννοούσε, ρε. Πίσω εδώ. Εκεί που ήταν πίσω ήταν εδώ. Α, τον άτιμο, ρε. Α, εδώ στο τέτοιο. Πρέπει να πάω σε αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα. Α, και γεμίζει εδώ, βλέπω πατάτες. Βλέπω βάζει, έχει και ο μητρητή, πόσο του φέρνω. Και μόλις το ξεκινήσω θα αρχίσει να... Λοιπόν, φίλε, το βρήκα που έλα, ήταν. Έλα, το βρήκες. Ήταν εδώ από πίσω, που μου είπες. Εγώ πού πήγαινα από πίσω που... Έχεις μια πόρτα, όχι, δεν ρε, εκεί βγάζουμε τα πράγματα, ρε. Στο σιλό σου ήθελε, ναι. Άντε. Πάω να σου φέρω και το υπόλοιπο και τα λέμε ξανά προς το τέλος της μέρας που θα σου πω να αρχίσει την παραγωγή. Εντάξει. Και νερό, έγινε. Μην ξεχάσεις. Οπότε, παιδιά, πάμε πίσω. Να αρχίσουμε να θερίζουμε και το υπόλοιπο. Να φέρουμε τις πατάτες από το 1 το 13 τόνο στο τρελεράκι που έχουμε. Να το φέρουμε εδώ πέρα πάλι. Να συνεχίσουμε να τελειώσουμε το χωράφι. Να φέρουμε εκτός της κάμερας, εγώ θα τα φέρω όσα χρειαστεί στο εργοστάσιο. Πιστεύω θα βγάλουμε πάνω από 80 τόνους. 50 με 80 το κόβω, κάπου εκεί. Θα δούμε τώρα πως θα μας βγει. Γιατί τώρα έχουμε βγάλει 13 τόνους στο χωράφι που έχουμε τώρα το άλλο το τρελεράκι και έχουμε και 5 τόνους κάτω. Και έχουμε και ακόμα χύμα πατάτες στο έδαφος. Οπότε θα βγάλουμε αρκετές, πιστεύω. Όπως βλέπετε, παιδιά, έχουμε και το 13 τόνο γεμάτο πατάτα. Και πάμε στο εργοστάσιο να το αδειάσουμε. Μετά θα δούμε με τον κύριο Αριστίδη να κανονίσουμε να βρούμε κανένα βιτίο για νερό. Πρέπει να βάλουμε και νεράκι. Γιατί χρειάζεται να το πλένουν και τέτοιο, να το καθαρίζουν την πατάτα. Και μετά να την πράσουν για
τηγάνισμα και τέτοια, τι άλλα χρειάζεται να λιώσουν, να φτιάξουν και τον μπουρέ. Οπότε έχει διαδικασία. Αδειάζουμε και το υπόλοιπο, παιδιά, όπως βλέπετε. Να δούμε πώς θα μας πάει με τα δύο τα τριλεράκια. Να υπολογίσουμε, γιατί ακόμα έχουμε και άλλο κάτω. Βγαίνουν και οι πατάτες εδώ έξω, βγαίνουν σιγά σιγά. Να δούμε το όριο του πόσες πατάτες είναι. Με 18 τόνους είμαστε. Με 20 τόνους είμαστε στο 80%, οπότε λίγες ακόμα να το φέρουμε. Κανιά δεκαριά τόνους θα το φέρω ακόμα. Να δούμε. Λοιπόν, φιλαράκι. Έλα, γονί μου, πες, καλά. Τι έγινε. Βλέπω ότι έχεις πολύ λίγο μέσα στη χωρητικότητα. Περίπου πόσο, 25.000 λίτρα πατάτα. Πατάτα, ναι. Πατάτα, 25. Ωραία, θα σου φέρω εγώ και το νεράκι σου. Και θα αρχίσουμε μόλις σου φέρω το νερό, εντάξει. Έγινε, αγόρι μου. Οπότε, παιδιά, τώρα πάμε να φέρουμε το υπόλοιπο πατατούλα. Και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, φέραμε άλλο ένα φουλαρισμένο, γιατί δεν ξέρω, μήπως χρειαστεί παραπάνω, μήπως παραπάνω, λιγότερο παραπάνω, θα το γυρίσουμε πίσω μετά στο σιλό μας. Όπα, φτάνει. Ωραία, αδειάζουμε και το υπόλοιπο. Μέχρι να γεμίσει. 23, 25, 25.000 λίτρα. Τέλεια. Πάμε να του φέρουμε και νερό, να βρούμε ένα κόλπο με τον κιθαριστίδη, να φέρουμε και νεράκι. Και θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η παραγωγή από εδώ και πέρα. Αυτό μπορώ να το αφήσω εδώ πέρα, στην ακρούλα, να το πάρουμε μετά. Μην το ξαναφέρω πάλι κάτω. Να μην εμποδίζει εδώ τα μάξια και το αφήνω εδώ στην ακρούλα. Έχουμε λίγο να το συμπληρώσουμε μόλις φάει μερικές πατάτες. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, πήραμε ένα βιτίο 7,3 τόνους τζόσκιν από τον κύριο Αριστίδη. Πάμε εδώ πέρα να το αδειάσουμε, να αρχίσουμε λίγο την παραγωγή, παιδιά. Γιατί έχουμε πάει πίσω, είναι η ώρα 3 παρατέταρτο και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι αδειάζει το νερό. Θέλω να πάω να πω στο μάστορα, άμα δεν το έχει κάνει ήδη, να αρχίσει τη διαδικασία. Από ό,τι βλέπω, ο μάστορας το έχει αρχίσει. Έλα, φίλε μου. Έλα, γόρι μου, ξεκινήσαμε, έχουμε βάλει μηχανές. Αρχίσαμε τα. Γιατί βλέπω καπνούς από πάνω. Ναι, ναι, έχουμε αρχίσει. Έχεις βάλει μπρος. Αρχίσαμε. Αυτός είσαι. Πόσο νερό θα χρειαστείς, πες μου λίγο. Αυτό που φέρεις δεν είναι τίποτα. Αυτό που σου έχω φέρει είναι 1-2%. Δεν είναι τίποτα, ναι. Θέλουμε περισσότερο. Νερό. Περισσότερο. Να σου φέρω. Τι είναι, 2-3 βιτία. Φέρει 2-3-4 βιτία. Είναι εδώ παρακάτω το ποτάμι, παίρνω από εκεί μέσα. Κάνε, πάρε όπου θες, δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Μέχρι τις 3 ώρα, 3.30 σας τα έχω φέρει. Ωραίο, άντε, τρέχα. Ευχαριστώ. Από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει η παραγωγή. Οπότε πάμε να φέρουμε και άλλο βιτίο, παιδιά. Να γεμίσουμε. Είμαστε τώρα στα 7 τόνους. Να φέρουμε 2-3 ακόμα, να πάμε στους 21. Εκεί να είμαστε σχεδόν μαζί με τις πατάτες. Ωραία, ελπίζω να μην είναι παράνομο τώρα εδώ πέρα που έχω έρθει και παίρνω νερό. Ωραία, πάμε από εδώ πάνω. Γιατί βλέπω έχει πραγματάκι αυτός εδώ πέρα που τα έχει. Είναι αυτά τα δέντρα εδώ τα περίεργα, δεν ξέρω, που τα έχει δεμένα με σκοινιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς πράγματα είναι αυτά εδώ πέρα που έχουνε. Αλλά τα έχει δίπλα εδώ στο ποτάμι, δεν ξέρω, μήπως είναι τίποτα για ενέργεια και τέτοια. Γιατί βλέπω εδώ και κάποιο κτίριο, λογικά θα παίρνει νερό από αυτός, γεώτρηση θα έχει. Οπότε εμείς γιατί δεν πάρουμε νερό, είναι. Δεν είναι από το σπίτι να πάνε πάνω από τη βρύση του, είναι λιμνούλα. Σωστή είναι, έξυπνος. Λοιπόν, πάμε να διάσουμε το τέταρτο τώρα. Έχω 20 κάτι τόνους. 21 είχα βάλει, τώρα δεν ξέρω πόσο θα έχουν μείνει. Έχει πάει 4.30 ήδη η ώρα. Και λογικά θα έχουν προχωρήσει τα πράγματα εδώ πέρα. Κάτσε να διάσουμε εδώ πέρα, να πάμε να δούμε. Τα αφήσω εδώ να διάζει, να δούμε τι πραγματάκι μας έχει βγάλει ο μάστορας. Βλέπω εδώ μια κούτα ήδη με Super Chips McCain Super Chips 1500 λίτρα. Έχουμε ακόμα σε αυτό. Και εδώ ακούτε το εργοστάσιο, δουλεύει. 1500 λίτρα. Από αυτό σου λέει και πόσα. Και από αυτό. Άρα βγάζεις από μια πατάτα τα μοιράζεις τα πράγματα. Εδώ βλέπω τηγανιτές πατατούλες. Όπως βλέπετε εδώ Large Grand. Πω 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 πω. Α, εδώ που πήγαινα να διάσω πριν είχε άλλα πράγματα.
Εδώ είναι ο πουρές, όπως βλέπετε. Και αυτά τα ισομοιράζει. Και κάτι άλλο. Βγάζει και κάτι ακόμα ή αυτά. Για να δούμε. Αυτά δεν είναι δικά μας. Είναι γκαλζόιλ και αλάτια. Αλλά αυτά πρέπει να είναι δικά του εδώ. Έχει φάει ήδη 24 τόνους. Δηλαδή μας έχει βγάλει 1500 κιλά και έχει φάει μόνο 3%. Οπότε με αυτό πιστεύω θα τερματίσουν όλα τα outputs που έχει, και με τηγανιτές πατάτες και με πουρέ και με πατάτα και με πατατάκια. Οπότε τώρα πάμε σπίτι να μαζέψουμε τα υπόλοιπα και να τα φυλάξουμε στο σιλό μας όσα βγάλει ακόμα πατάτα. Να δούμε άμα διάσει εδώ πέρα και πόσο νερό έχουμε. Έχουμε 28 τόνους νερό, πιστεύω είναι υπέρ αρκετά. Θα έρθουμε το πρωί να δούμε τι θα έχει γίνει εδώ πέρα με την πατάτα. Παιδιά, όπως βλέπετε, αναγκαστήκαμε να κάνουμε και άλλη αγορά από τον κύριο Αριστίδη. Τώρα θα το δείτε. Αυτό εδώ πέρα το τούμπανο, το τρέιλερ, 45 τόνους. Και μέσα είναι όλο γεμάτο πατάτα. Όλη η υπόλοιπη πατάτα είναι εδώ μέσα, βλέπετε. Την έχω κάτω το φως. Θα την αφήσουμε εδώ για το βράδυ. Δυστυχώς, πήγα να την αδειάσω μέσα στο σιλό μας, αλλά το σιλό μας παίρνει πολύ λίγα σιτηρά και όχι πατάτες. Οπότε την πατήσαμε και με αυτόν τον τρόπο. Την πατήσαμε με αρκετά πραγματάκια σήμερα. Πάμε λοιπόν να κοιμηθούμε για πρώτη βραδιά. Να πάμε το πρωί να δούμε στο εργοστάσιο τι γίνεται. Να συμπληρώσουμε ό,τι έχει φαγωθεί από την πατάτα και θα δούμε άμα έχουν γεμίσει τα slots που έχουν περισσέψει. Μια νέα μέρα ξημέρωσε, η ώρα είναι 8.30 το πρωί. Ακόμα δεν άνοιξε το μάτι μας, θα πάμε κατευθείαν να στρωθούμε για δουλειά. Και συγκεκριμένα να φύγουμε με το τραχτεράκι εδώ πέρα. Να πάμε προς τα πάνω στο εργοστάσιο να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Μετά πρέπει να πάρουμε κι άλλα πραγματάκια για να μεταφέρουμε την πατάτα. Και συγκεκριμένα αυτό το τραχτεράκι μπορεί να το κρατήσουμε κι άλλη μια μέρα. Γιατί θα χρειαστεί να πάρουμε ένα front loader καλό και να πάρουμε ένα μηχάνημα που μπορώ να πιάνω τις παλέτες και να τις βάζω κάπου πάνω. Εδώ την ανηφόρα ζορίζεται αρκετά και το τραχτεράκι το δικό αυτό εδώ πέρα το φαίνει το 110 άλογα. Πάμε με 8,5 χιλιόμετρα, θα πέσουμε κι άλλο, όχι, 7, ναι. Οπότε θα χρειαστούμε και μια πλατφόρμα για να μεταφέρουμε τα πραγματάκια. Ίσως αυτή με τους 13 τόνους που έχουμε εδώ πέρα γίνεται και πλατφόρμα και να τα μεταφέρουμε έτσι τις παλέτες. Θα το δούμε. Θα το κάνουμε για bales που είναι, με τους σημάδες, θα τα δένει και να τα μεταφέρουμε. Και θα δούμε πού θα τα μεταφέρουμε όμως. Αυτά θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι και το τελευταίο στη σειρά στο Farming Simulator 19. Μετά θα πάμε στο 22. Θα έχει κυκλοφορήσει ήδη το 22 όταν θα δείτε το επόμενο επεισόδιο. Αλλά θα μεταφερθούμε στο μεθεπόμενο, στο καινούριο Farming. Ο άλλος θέλει να κάνει προσπέραση πίσω, τι θέλει. Τώρα φίλε, πιάσαμε ευθεία εδώ, πιάνουμε εντάξει χιλιόμετρα. Λοιπόν, φτάσαμε. Κάτσε να το πάμε αυτό το τραχτεράκι εδώ, να το αφήσουμε. Ωπα. Πόσο έχει, 20 τόνους. Έχει φάει 76% είναι ακόμα. Και έχει βγάλει όλα αυτά τα πράγματα. Στο 40% είναι. Οπότε από ό,τι βλέπουμε, έχει βγάλει 1, 2, 3, 4 φουλαρισμένες παλέτες και έχει πάει στην 5η. Θα παίρνει λογικά 10 παλέτες από αυτό, 10 παλέτες από αυτό και 10 παλέτες και από αυτό. Οπότε πιστεύω θα είναι αρκετά λεφτά. Το νεράκι έχει καταναλωθεί αυτό που έχουμε βάλει. Είναι στους 23 τόνους. Είχαμε βάλει 7 παραπάνω, έχει φάει 7 τόνους μέχρι στιγμής. Οπότε είμαστε εντάξει, θα αφήσω και αυτό το μηχάνημα εδώ πέρα όταν χρειαστεί να γεμίσουμε ξανά τα μηχανήματα. Κάτσε να μιλήσουμε εδώ στο παλικάρι. Καλημέρα. Έλα καλημέρα, πού είσαι? Τι κάνουμε, προχωράμε λοιπόν. Καλά. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα μισά της παραγωγής, έτσι? Ναι, ναι, στο 40% είμαστε. Πότε υπολογίζουμε θα είναι έτοιμα? Στην επόμενη μέρα θα είμαστε φουλαρισμένοι από αυτή θα την παρτίδα? Θα είμαστε φουλαρισμένοι άλλες, την πρώτη θα παρτίδα, ναι. Άλλες, απάντως, πουλήσω, έτσι, πατάτες. Δεν χρειαζόμαστε άλλες πατάτες. Ναι. Αυτές που εσύ θα κλείσεις τώρα για Χριστούγεννα. Θα κλείσω αύριο, ναι. Οπότε αύριο δεν θα μπορώ να σου φέρω άλλες. Αύριο θα έρθεις να τα πάρεις. Πιστεύω μόνο. Σου βγάλω λίγο ακόμα. Δεν θέλω. Θα γεμίσεις αυτό, θα βγάλεις αρκετές παρτίδες, ε. Θα βγάλεις 2-3. Θα βγάλω 2 ακόμα, ναι, σίγουρα. Νερό θα έρθω να συμπληρώσω κάποια στιγμή. Ωραίος. Ωραίος.
Ωραία, μωρέ. Εγώ θα πάρω την, τη μερίδα που θα μου φουλάρισε εδώ πέρα μία παρτίδα. Αυτό. Θα τα πουλήσω. Ναι, ναι. Έτσι αλλιώ θα μετακομίσω σε μια άλλη πόλη. Κράτα τα δικά σου μετά τα υπόλοιπα, ό,τι περισσέψουμε. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάω να πουλήσω τι πατάτε εγώ. Έγινε. Λοιπόν, παιδιά, αφού μα είπε ότι Χριστούγεννα θα είναι κλειστά αυτό εδώ πέρα. Θα γιορτάζει κι αυτό. Πάμε να δούμε πού πουλάμε τι πατάτε. Να πάμε να πουλήσουμε πατάτε έτσι όπω είναι. Πατάτα. 650 στο. Σιουκιουρνιανιά, πού είναι αυτό? Κατά πού πέφτει? Θα πέφτει κάτω? Πέφτει εδώ κάτω. Δίπλα στο σόουμιλ. Οπότε παίρνουμε εδώ, γυρνάμε, κατεβαίνουμε εδώ στο χωματόδρομο και παίρνουμε εδώ τις στροφούλες, τις μικρές. Ή αλλιώς θα μου πάμε μέσα την πόλη. Ωραία. Ωραία, πού πάω? Πάω εδώ στην πατάτα που είναι. Α, που λέει μόνο πατάτα εδώ, είναι εργοστάσιο για πατάτες. Ρε να το έχει ο κερατάς αυτός κάτω εκεί και τις παίρνει τόσο και μετά. Τη πουλάει τετραπλάσια τιμή από αυτή που του δίνουμε τώρα εμείς. Αυτός παίζει να είναι, ρε. Ή συνεργάζεται τουλάχιστον με αυτόν. Εμείς τώρα τα λεφτά μας θα πούμε στην τσέπη μας. Δεν μας νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Μας δώσει κανένα τριαντάρι. 29. Να δω. 29.000. Πολύ καλά λεφτά. Οπότε όπως είμαστε εδώ να ξεχρεώσουμε το. Αυτό το μηχάνημα. Να το πάρει από το δάνειο. Οπότε παιδιά, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο που πουλήσαμε τώρα την πατάτα για 29.000, θα κλείσουμε και το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε λίγο τις δυσκολίες μας λίγο σήμερα με το μηχάνημα, ειδικά εκεί πέρα που ζοριστήκαμε. Εσείς δεν είδατε σχεδόν τίποτα γιατί εγώ έφαγα πάρα πολύ ώρα. Πήγαμε πατάτες όμως στο εργοστάσιο. Αρχίσαμε λίγο την παραγωγή. Να δούμε στο επόμενο επεισόδιο πόσα λεφτά θα πάρουμε από αυτό. Στο επόμενο επεισόδιο ίσως θα θερήσουμε και το σιτάρι μας ή θα τα αφήσουμε για τον επόμενο που θα μας πάρει εδώ πέρα που θα τα πουλήσουμε και θα έχουμε ένα μικρό τραπεζάκι εκεί με τον Κυραριστίδη και όλους τους εμπόρους από εδώ πέρα από τα χωριά. Μην το χάσετε το επόμενο επεισόδιο και πιστεύω θα είναι αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε αυτά από μένα τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά σε όλους!